φίλες και φίλοι του Supersport, καλώς ήρθατε στη Θήβα. Η Λέσχη 4x4 Εκάλη διοργάνωσε το 10ο Μπάγια σε μια κυκλική διαδρομή, περισσότερο αγώνας αντοχής. Βέβαια με τη βροχή και τη λάσπη επιφύλασε κάποιες εκπλήξεις στους αγωνιζόμενους. Δουκέρης Ξεντάκη, το πρώτο πλήρωμα, ένα Land Rover QT. Θα πάρουν κίνηση, παρά το γεγονός ότι η διαδρομή είναι κυκλική, ο συνοδηγός χρειάζεται για να κρατάει και το ρυθμό. Κουνέλης Γλιάτης με το Suzuki Vitara. Μαγαλιός Κλιάφας με ένα Τζίμνι. Μπογδάνος Πεταλίδης με ένα Φερόζα. Κυκλική λοιπόν διαδρομή, αγώνας αντοχής. Περισσότερο έπρεπε τα πληρώματα να κρατήσουν ένα σταθερό ρυθμό. Άρα να έχουν πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κωνσταντόπουλος Κυπριανού με ένα Lada Niva. Το Land Rover, τον Δουκέρη Ξενάκη. Κάλτσας Δρουμελιώτης με ένα κλαταρισμένο λάστιχο. Και ο κύριος με την κυρία Λάσδα. Ο Λέβας Μουστάκας με τον Γκραβιτάρα. Κωνσταντόπουλος Κυπριανού, δραματικό πέρασμα με το Lada Niva. Κουνέλης Γλιάκας, είχαν την εγκατάλειψη στον πρώτο γύρο. Και το πλήρωμα που είδαμε πριν από λίγο, ο Σπύρος Δουκέρης με την κυρία Ελένη Ξενάκη, είχαν και αυτοί την εγκατάλειψη στον πέμπτο γύρο. Σφραγίζει ο κριτής τα καρνέ των συνοδηγών ότι πέρασαν από το σημείο και ολοκληρώθηκε ένας γύρος ακόμη. Mm-hmm.
δεν έλειψαν κάποια παράπονα για την οργάνωση από τους αγωνιζόμενους, καθώς όλοι έλεγαν πως η διαδρομή ήταν 120 χιλιόμετρα, ενώ στην πραγματικότητα η διαδρομή ξεπερνούσε τα 150 χιλιόμετρα. Από άλλη κάμερα το πέρασμα των Κωνσταντόπουλου Κυπριανού με τον Ήβα. Με λίγο και τους Καλτσά και Ρουμελιώτη. Είχαν μία έξοδο, ευτυχώς κατάφεραν να συνεχίσουν. Πάλι Καλτσάς, Ρουμελιώτης, Land Rover 90. Γιώργος Λάσδας, Φραντζέσκα Λάσδα, πάρα πολύ καλό ρυθμό. Καλτσάς και Ρουμελιώτης. Όχι, όχι, δεν θα κάνει.
τη στιγμή του ανεφοδιασμού. Πρόβλημα με τον κινητήρα. Δεν μένει μέσα. Αρκετά δύσκολο. Ο Λέβας Μουστάκας. Άλλος Κιάφας. Να δούμε και λίγο τα αποτελέσματα. Πρώτος ο Γιώργος Λάσδας με την κυρία Φραντζέσκα Λάσδα, με τον Daihatsu Feroza. 6 γύρι, 2.48-48 ο χρόνος τους. Να εδώ οι νικητές. Γιώργος και η κυρία Φραντζέσκα Λάσδα. 2.48-48. Ενώ στη δεύτερη θέση ακολούθησαν η Χολέβας Μουστάκας με τον Γκραν Βιτάρα, το νούμερο 3. 6 γύρι, 2.51-26 ο χρόνος τους. Έκτη Καλτσάς Ρουμελιώτης με το Land Rover 90, 5 γύρι, 3.02.22 ο δικός τους χρόνος. Στην τρίτη θέση τερμάτισαν οι Μαγαλιός Κλιάφας με το Τζίμνη, 6 γύρι, 3.02.40 ο δικός τους χρόνος. Και η Καρό Σημαία. Σημαία και για τους δεύτερους της κατάταξης, ο Λέβας Μουστάκας.
Πέμπτη θέση για τους Κωνσταντόπουλους, για τους Κωνσταντόπουλο Κυπριανού με το Λάντα Νίβα. 2.44.58 ο δικός τους χρόνος, 5 γύρι. Και η έκτη και τελευταία θέση για τους Καλτσάρου Μελιώτη. Και με το κλείσιμο της εξάδας κάπου εδώ, να πάμε να δούμε τι δήλωσαν και οι πρωταγωνιστές. Ο αγώνας ήταν δύσκολος γιατί ξεκινήσαμε πολύ βροχή, ήταν πολύ λασπωμένο το τερέν, οπότε η πρώτη γύρη ήταν αναγνωριστική, ο αγώνας ήταν μακρύς, δεν θέλαμε να πληγώσουμε το αυτοκίνητο και κάναμε ένα αγώνα τακτικής. Νομίζω ότι οδηγήσαμε ευχάριστα, χωρίς να ζοριστούμε και το αποτέλεσμα ήρθε εύκολα για τις γενικές γραμμές. Παρότι ήταν ο πρώτος αγώνας και της κόσμης της Φραντζέσκας, δεν θα ήθελα να πάρω ρίσκο ιδιαίτερα και έτσι κάναμε ένα αγώνα τακτικής. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία εμπειρία. Δεν το φανταζόμουν ακριβώς έτσι, αλλά ήταν πολύ ωραία. Πιστεύω πως ναι, θα δείξει. Ο αγώνας ήταν πολύ όμορφος με δύσκολες συνθήκες, που αυτό είναι το νόημα των αγώνων των τζιπ, να υπάρχουν συνθήκες δύσκολες για να υπάρχει ανταγωνισμός μεγάλος. Τα καταφέραμε με ένα μικρό αυτοκίνητο, το μικρότερο που συμμετείχε στα 1300 κυβικά. Πήραμε την τρίτη θέση, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και συνεχίζουμε για τον επόμενο αγώνα που είναι το Ράλι Κορίνθου. Και απλώς θέλω να πω στον κόσμο ότι αυτοί οι αγώνες με τα 4x4 είναι όμορφοι αγώνες και φτηνό το κόστος τους σε σχέση με τους αγώνες που συμμετέχουμε επιβατικά με κούρσες. Και μπορεί να έρθει ο κόσμος κοντά μας, να μας γνωρίζει και να συμμετάσχει πολύ εύκολα σε τέτοιους αγώνες με μικρό κόστος. Αυτά από μένα. Συμφωνικό με το πάνελ. Συμφωνώ με τον Βασίλη. Ο αγώνας ήταν αρκετά δύσκολος. Είχαμε το μικρό αυτοκίνητο, όπως είπε και ο Βασίλης, ένα 1300 Jimny. Ήταν δύσκολα οι δύο πρώτες ειδικές με πάρα πολύ λάσπη. Από εκεί και πέρα, εμείς κάναμε έναν αγώνα τακτικής. Ξεκινήσαμε μελετημένα κάπως και πιστεύω ότι τερματίσαμε πολύ καλά για τα δεδομένα του αυτοκινήτου. Κάπου εδώ, αφού ακούσαμε τι δήλωσαν και οι πρωταγωνιστές του αγώνα, να σας αφήσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη διοργάνωση. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.